συνεχίζονται μέχρι πριν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέσω δηλώσεων, ενστάσεις και άτοπες αιτιάσεις από διεθνείς παράγοντες εκπροσώπους των θεσμών για τη σημερινή συζήτηση και την επικείμενη ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μας, είναι σαφές ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα παραβίασης της Συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Η προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης με την κατάθεση νομοσχεδίων ή και με τις αναρτήσεις που γίναν σήμερα και θα γίνουν αύριο νομοσχεδίων αποτελεί τον πυρήνα της προώθησης των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες από κενού έχουμε δεσμευτεί. Λέμε ευθέως ότι η εισήγηση της Υπουργού αποτελεί την έμπρακτη κυβερνητική θέση απέναντι σε αστήρικτες αιτιάσεις και μάλιστα για ένα νομοσχέδιο που αφορά στην ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μας. Ευχαριστώ.